Καλησπέρα και πάλι, είμαι ο Αφόρτης από τους Hellenic Milchem και σήμερα θα σας δείξουμε τη χρήση του αντιερματικού, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ρίξουμε και τι πρέπει να προσέξουμε. Αυτή τη στιγμή έχω πάνω μου το αντιερματικό εδώ το 136, το οποίο είναι μίας χρήσης. Υπάρχουν διάφορα αντιερματικά, αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ, το οποίο θα το βρείτε και πολλές φορές στις αποστολές. Εδώ πέρα στο βάθος έχω βάλει ένα BTR και θα κάνω επίδειξη τώρα πώς ρίχνουμε. Λοιπόν, πατώντας το 3 βγάζουμε το αντιερματικό. Για να ρίξουμε τώρα με το αντιερματικό, πρώτα απ' όλα προσέχουμε. Αν γυρίσουμε το κεφάλι τώρα πατώντας εδώ το Alt, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κόνος αερίων στα 20 μέτρα πίσω, που σημαίνει ότι τα αέρια μόλις εκτοξευτεί η ρουκέτα που θα φύγουν πίσω, πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε, γιατί μπορούμε πρώτον να τραυματίσουμε τους συμπαίχτες μας που είναι πίσω και δεύτερον μπορεί να τραυματιστούμε και εμείς οι ίδιοι. Πολλές φορές προτιμάμε να ρίξουμε τη ρουκέτα εκ του ορθίως και όχι γονιπετό, διότι μπορεί να υπάρχει πίσω μας ύψωμα και να τραυματιστούμε εμείς οι ίδιοι. Ένα άλλο που προσέχουμε είναι να μην έχουμε πίσω μας φυσικό τεχνικό εμπόδιο, το οποίο με τα αέρια μπορούμε να τραυματιστούμε. Και τρίτον, ποτέ μα ποτέ δεν ρίχνουμε μέσα από κτίρια. Όχι μόνο θα σκοτωθούμε, αλλά μπορεί να πέσει και το κτίριο μας πλακώσει. Λοιπόν, εφόσον τώρα αναγνωρίσαμε το στόχο μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι εάν το ρουκετοβόλο, το αλφατά, αυτό το αντιερματικό εδώ που κρατάμε, εάν μπορεί να αντιμετωπίσει την απειλή που υπάρχει απέναντί μας. Αυτή τη στιγμή αυτό εδώ το αντιερματικό δεν είναι πολύ δυνατό, π.χ. για να κάνει μεγάλη ζημιά ή να καταστρέψει ένα άρμα μάχης το οποίο έχει reactive armor. Για το παράδειγμα τώρα εδώ πέρα και το BTR είναι μια χαρά. Ένα άλλο πράγμα που κοιτάμε όταν είναι να ρίξουμε είναι να, με το Alt να ρίξουμε μια ματιά αριστερά δεξιά αν υπάρχει κάποιος τον οποίο μπορούμε να τραυματίσουμε, και μετά ζητάμε άδεια για να ρίξουμε. Για να οπλίσω τώρα το αντιερματικό αυτό, πατάω το ρο, βγάζει τα σκοπευτικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζω είναι στα πόσα μέτρα είναι ο στόχος. Τα μέτρα μπορούμε είτε από το χάρτη, είτε να ζητήσουμε από κάποιον που έχει κάποιον range finder, ή από μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς, να μπορέσουμε να καταλάβουμε στα πόσα μέτρα είναι ο στόχος. Τα πόσα μέτρα είναι ο στόχος πρέπει να το ξέρουμε για να βάλουμε τα σκοπευτικά στα τόσα μέτρα για να πετύχουμε το στόχο. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι περίπου στα 200 μέτρα. Σημαδεύουμε το δεξί και με το control ροδάκι page up, page down, πάνω δεξιά θα μας βγάλει στα πόσα μέτρα το έχουμε βάλει. Για να ρίξουμε τη ρουκέτα ζητάω άδεια φωνάζοντας και να μου ακούσουν και οι άλλοι, φωνάζοντας τρεις φορές ρουκέτα, ρουκέτα, ρουκέτα. Αν κάποιος μου πει καθαρός, σημαίνει ότι έχει ελέγξει το μέρος πίσω μου και ότι δεν θα σκοτωθώ εγώ ούτε η υπόλοιπη ομάδα, τότε είμαι έτοιμος να κάνω τη βολή. Αυτά που είπαμε πριν είναι ο σωστός τρόπος, αλλά δεν είναι και ο κανόνας. Δηλαδή, εάν έρθει εδώ στα 50 μέτρα μου ένα κάποιο όχημα το οποίο είναι απειλή για την ομάδα μου, κατευθείαν βγάζω και ρίχνω τη ρουκέτα. Καλύτερα να ταματιστούν 2 με 3 άτομα πίσω από τον κόνο των αερίων, παρά να χάσω όλη την ομάδα μου και το όχημα να μην πέσει και να δημιουργήσει μετά περαιτέρω πρόβλημα στις υπόλοιπες ομάδες. Αυτός ήταν ο οδηγός για σήμερα. Ευχαριστώ για την ώρα σας. Τα λέμε στον επόμενο.